5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και μια χώρα σε σοκ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από το τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα από τα κορυφαία σύμβολα της τουρκικής εθνικής υπερηφάνειας. Το έθνος πρέπει να ξέρει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνουν το χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αμέσως μετά την επίθεση. Özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που έρχεται στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνονται οι δράστες της επίθεσης να πηγαίνουν χέρι-χέρι σε πιάτσα για να πάρουν το ταξί με το οποίο θα πήγαιναν στην τουρκική αεροπορική και διαστημική υπηρεσία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες στη διαδρομή πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό του ταξί. Diyorlar ve buraya doğru geliyorlar. O sırada bir taksi şoförünü öldürdükten sonra bagaja koyup sonra saldırıyı gerçekleştiriyorlar ve kahraman özel harekat polislerimizin müdahalesiyle de iki terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef 5 şehidimiz var. Περίπου 45 λεπτά αργότερα ακολουθεί χάος. Μια ισχυρή έκρηξη καταγράφεται στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας. Ateş ede ede Nizamiye kapısından içeri girdiler. İlk patlama da o anda gerçekleşti. Δευτερόλεπτα μετά ακούγονται πυροβολισμοί και στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ένας οπλισμένος άνδρας να ανταλλάσσει πυρά με τους φρουρούς του συγκροτήματος. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν Τούρκοι δημοσιογράφοι, σε χώρο της εγκατάστασης είναι σε εξέλιξη και μια κατάσταση ομοιρίας. Terörü lanetliyoruz, değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz. Bunlarla ilgili hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu aziz milletimizle bunu paylaşacağız. Maalesef dün Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından birisi olan TUSAŞ'ımızın... Κανένας εκ των δραστών δεν έχει καλυμμένο το πρόσωπό του. Αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση, κομμάτια των ειδικών δυνάμεων έφτασαν επί τόπου με ελικόπτερα και σφράγισαν περιμετρικά τις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Κατά την εκδοχή που παρουσιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά που αντάλλαξε με άνδρες ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Ενώ η γυναίκα ανατινάχθηκε με χειροβομβίδα όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη. Выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. Μετά τη θανατηφόρα επίθεση, η Τουρκία χτύπησε στόχους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ και τη Βόρεια Συρία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν 32 στόχοι, θέσεις του ΠΚΚ και συμμάχων του, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα, η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται να αποδίδεται από τις τουρκικές αρχές στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα.